Λέω τώρα να πάμε μέχρι την Αθήνα, νομίζω. Ε? Ναι. Και να συναντήσουμε εκεί έναν άνθρωπο που θα μας εξηγήσει λίγο και τι σημαίνει αυτό το εθνικό πολιτήριο που το λέμε, το ακούμε και το είδαμε να γίνεται και να μπαίνει και στο χαρτί, να μην είναι πια μια φιλολογική συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και το πώς αυτό συνδέεται και με τα πανεπιστήμια, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την ιδιωτικοποίηση, για τα ωραία ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι δένουνε μεταξύ τους. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Έτσι πιστεύω. Θα μας εξηγήσει βεβαίως και θα μας επιβεβαιώσει ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας. Είναι φυσικός ο ίδιος, καθηγητής, αλλά είναι και ο αντιπρόεδρος των φροντιστηρίων που κάνει σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Καριαζάκη και κυρία Σαββίδη. Καλησπέρα σας. Όπως τα είπατε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Εξηγήστε μας το λίγο αυτό. Γιατί είναι προαπαιτούμενο, βάλτε το σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, αυτό το εθνικό απολυτήριο για μια δυνατή τριτοβάθμια εκπαίδευση και γιατί συνδέεται με τη συζήτηση που υπάρχει σήμερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Ακούστε, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μετά από πολλές δεκαετίες ένα αξιόπιστο εθνικό απολυτήριο, ένα ακαδημαϊκό απολυτήριο, το οποίο το παλεύουμε από την εποχή του Παπανούτσου. Έξι τουλάχιστον δεκαετίες αποτελεί ένα όνειρο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως συμβαίνει όχι μόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ακόμα και στη βαλκανική μας περιφέρεια. Τότε το προσπάθησε, αλλά δεν στέθηκε με επιτυχία, σωστά, κύριε Χατζητέγα? Γίνανε πολλές προσπάθειες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, να είναι δηλαδή το απολυτήριο ο κοινός παρονομαστής για την πρόσβαση στην ιδιωτική ή στη δημόσια, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σχολείο ισχυρό, όχι στις νόρμες και στην εξεταστική του αυστηρότητα, αλλά στην αξιοπιστία του αποτελέσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή το Λύκειο είναι ένας προθάλαμος προετοιμασίας 4 μαθημάτων και ακόλυτη είναι η προαγωγή από τάξη σε τάξη, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε ένα Λύκειο προετοιμασίας 4 μαθημάτων και μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα είδαμε... Συνεπώς... Ναι. Συνεπώς χρειάζεται αυτό το διαβατήριο. Είναι μια εκπαιδευτική ολοκλήρωση προαπαιτούμενη ουσιαστικά από τα πράγματα. Διαφορετικά υπάρχει ο φόβος η ελεύθερη πρόσβαση σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και η πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια με τον εξεταστικό φραγμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής να αποβεί συντριπτικά ανταγωνιστική υπέρ των πρώτων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι μια σημαντική κίνηση. Βεβαίως σε πρώτο χρόνο αναγγέλθηκε ότι και η πρόσβαση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχει ως ελάχιστο αποδεκτό προαπαιτούμενο την χαμηλότερη βάση εισαγωγής που παρατηρείται στα επιστημονικά πεδία και πέρσι ήταν 8,34 η χαμηλότερη που παρατηρήθηκε στο πεδίο των οικονομικών σπουδών. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό και διαφορετικό ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός κατάταξης ιδιαίτερα απαιτητικός. Αντιθέτως, οι απολυτήριες εξετάσεις σε αρκετά μαθήματα αλλά και οι εξετάσεις προαγωγής από τάξη σε τάξη στο Λύκειο θα έχουν άλλον χαρακτήρα, χαρακτήρα όχι τόσο της διαβάθμισης όσο της πιστοποίησης των δεξιοτήτων που πρέπει να παρέχει το σχολείο και να είναι προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ολοκλήρωση των σπουδών στην τριτοβάθμια. Κύριε Χατζητέγα, πάντως το απολυτήριο, αυτό για το οποίο μιλάμε, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και στα βαλκανικά κράτη ακόμα, είναι όντως το διαβατήριο για να περάσει κανείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σωστά? Ακριβώς. Αυτό είναι το διαβατήριο. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και κάποιες πρόσθετες εξετάσεις σε περιζήτητες σχολές. Ναι. Αλλά αυτό είναι το διαβατήριο. Και στη Γαλλία, επί παραδείγματι, από το 1808 ανελιπώς εφαρμόζεται από την εποχή του Ναπολέοντα. Συνεπώς, είναι σημαντικό το να συμβεί αυτό. Συμβαίνει και στη γειτονική Ιταλία, συμβαίνει και στην Γερμανία, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, εξηγήστε μας λιγάκι, κύριε Χατζητέγα, αυτό το θέμα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, πώς θα λειτουργεί στη δημόσια και πώς θα λειτουργεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θα πρέπει αυτήν την κατώτατη βάση, η οποία κάθε χρόνο θα είναι και διαφορετική, γιατί βγαίνει ουσιαστικά ως το 80
90% της χαμηλότερης επίδοσης των υποψηφίων θα είναι οπωσδήποτε ένας φραγμός για να μπορεί κάποιος να περάσει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά από την άλλη μεριά θα είναι και ένας φραγμός για να μπορεί να εγγραφεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε ένα τμήμα της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία θα δούμε πότε ακριβώς θα λειτουργήσει και θα ξεκινήσει εν Ελλάδη. Όμως είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σαν ένα αντίβαρο στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αφήνει απ' έξω από το πανεπιστήμιο το 1/3 των παιδιών που διαγωνίζονται από τα γενικά λύκεια και πάνω από το 50% των παιδιών που διαγωνίζονται από τα ΕΠΑΛ. Έχουμε δει βεβαίως περιπτώσεις που μαθητές οι οποίοι έχουν γράψει καταπληκτικά δεν έχουν καταφέρει εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής να πιάσουν τις σχολές που θέλουν ή καν να μην μπουν σε μια σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι αλήθεια ότι συνέβαινε πάντοτε, κυρία Καριωτάκη. Είναι οριακές αυτές οι αδικίες που υπάρχουν σε αυτό το σύστημα κατάταξης, ένα κλειστό σύστημα στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να δούμε ως κοινωνία ότι ναι, και η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι ένα συν, θα προσθέσει ουσιαστικά και στην παιδεία και στην οικονομία, αν σκεφτεί κανένας πόσα Ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό. Εσείς κύριε Χατζητέγα, τη συζήτηση που μένετε καλά κρατεί όλο το τελευταίο διάστημα γύρω από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πώς τη βλέπετε? Είναι η συζήτηση, γίνεται στη σωστή βάση ή ακούμε και υπερβολές ή επικεντρωνόμαστε και σε λάθος σημεία, ενώ και στη σφαίρα της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας? Είναι μια συζήτηση ανοιχτή. Νομίζω ότι έχουν κατατεθεί ένσεν και ένσεν πολλά επιχειρήματα. Μόνο προσωπική άποψη μπορώ να εκφέρω και αυτή δεν νομίζω ότι θα συνεισφέρει ιδιαίτερα, καθώς προέρχομαι και από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Πιστεύω ωστόσο ότι η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και η ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να φοβηθούμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως δεν φοβόμαστε πολλά ακόμα, υπό την προαίρεση πάντοτε ότι θα υπάρχει μια διασφάλιση. Έπειτα, μην ξεχνάμε, κύριε Θαβίδη, ότι την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενδημούν εδώ και δεκαετίες πάρα πολλά κολέγια, τα οποία έχουν εσχάτως και επαγγελματικά δικαιώματα. Επομένως δεν θα είναι κάτι απολύτως πρωτόγνωρο. Έχει παρακαμφθεί με έναν τρόπο το άρθρο 16 πολλά χρόνια πριν. Σωστά. Τώρα, Μέρη, να ρωτήσουμε γιατί για αυτό το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, για να επανέλθω, είδαμε βέβαια κάποιες διαρροές, ουσιαστικά δημοσιεύματα, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Εσείς πώς το είδατε? Είναι ένα μείγμα λίγο προηγούμενων συστημάτων αυτό το σχέδιο που φαίνεται ότι έχει στα σκαριά η κυβέρνηση? Επίσης, ήθελα να προσθέσω έτσι για τη συζήτηση ότι εγώ προσωπικά ήμουν σε αυτή τη γενιά που ήμασταν στα τα πειραματόζωα, που δώσαμε εξετάσεις πολλές φορές και στα ενδιάμεσα, στο γυμνάσιο, δηλαδή στα εξάμηνα, στα τετράμηνα πώς ήταν για να προχωρήσουμε, που δώσαμε πάρα πολλές φορές εξετάσεις και ένα σύστημα το οποίο τελικά δεν περπάτησε και το οποίο το μαζέψαμε μετά και ξαναγυρίσαμε πίσω στην πεπατημένη, αυτό που ξέραμε. Ναι. Αυτό συμβαίνει γιατί η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται δεκαετίες τώρα τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί και το σχολείο. Ωστόσο, το γεγονός ότι θα πάμε σε ένα ακαδημαϊκό απολυτήριο καθόλου δεν σημαίνει ότι θα εξαλειφθούν οι εξετάσεις. Θα υπάρχουν άλλου τύπου και περισσότερο ήπιες εξετάσεις, οι οποίες θα πιστοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των μαθητών σε ένα μεγαλύτερο εύρος και με πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Ασφαλώς έχουμε προηγούμενα αρνητικά φαινόμενα, τα οποία κατέρευσε επί παραδείγματι η μεταρρύθμιση Αρσένη, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι υποστηρίχθηκε ιδιαιτέρως και από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας εκεί του πατριώτη σας, του κυρίου Κασοτάκη. Σίγουρα εκεί είναι ένα προηγούμενο το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την εκπαιδευτική κοινότητα και δημιουργεί συνειρμούς. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δούμε αυτό το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξετάσεις σαν τις πανελλαδικές υπάρχουν πλέον μόνο σε τρίτες χώρες και επομένως θα πρέπει να το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Σίγουρα το σχέδιο που
έχουμε ως ρεπορτάζ από την καθημερινή ναι, της περασμένης εβδομάδας, είναι ένα προσχέδιο το οποίο θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις το σχέδιο Αρσένη το παλιότερο. Μένει να το δούμε τη λεπτομέρειά του. Έχει όμως και διάβλους. Έχει δηλαδή συγκεκριμένα την Τράπεζα Θεμάτων, από την οποία που θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη και θα επιλέγεται το ίμιση των θεμάτων. Έχει επίσης και την προσαρμογή του προφορικού βαθμού για να αποφευχθεί η βαθμολογική γενεοδορία στον γραπτό βαθμό. Νομίζω ότι αν προσεχθεί, η κοινωνία μας είναι έτοιμη να το υπερβεί και οι πανελλαδικές εξετάσεις με έναν τρόπο να μετακομίσουν ως απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις εντός του Λυκείου. Πάντως αυτό με την Τράπεζα Θεμάτων, κύριε Χατζητέγα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος πάντα να μάθουμε κάποια στιγμή αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και να βγαίνουν, να τις ξέρουμε πια. Δηλαδή, να επαναλαμβάνονται από ένα σημείο και μετά και να υπάρχουν, να είναι καθημερινότητα, ας πούμε, για τις εξετάσεις. Όπως γίνεται, για παράδειγμα, σε πάρα πολλά. Ουσιαστικά θα είναι μια πεπατημένη, ένα μάνιουαλ, ας πούμε, θα υπάρχει. Ναι, αν μια τράπεζα έχει πάρα πολλά θέματα και είναι και κυρίως διαβαθμισμένα και φιλτραρισμένα με τον σωστό τρόπο και έχουν όχι την δυσκολία που παρατηρείται στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί το σύστημά μας από κεκτημένη αδράνεια λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πολύ δύσκολα θέματα. Δεν χρειάζονται πολύ δύσκολα θέματα. Χρειάζονται θέματα σε μια ευρύτερη ύλη και νομίζω ότι αυτό θα αποβεί σε όφελος όλων. Δηλαδή δεν μπορούν όμως οι πανελλαδικές εξετάσεις να γίνουν ξαφνικά απολυτήριες, γιατί τότε θα έχουμε όντως φαινόμενα μαζικής απόρριψης των υποψηφίων. Σωστά. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, νωρίτερα κράτησα μια φράση, σας είπατε εμπιστευόμαστε τόσα χρόνια τις πανελλαδικές, ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε το σχολείο. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που υπάρχει στα σχολιά, με τις ελλείψεις, με το διδακτικό προσωπικό, με τα βιβλία που έχουν και αυτά κάποια ζητήματα, πόσο εύκολο είναι να εμπιστευτούμε το σχολείο? Μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Έχουμε σπουδαίους δασκάλους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Θα έλεγα πολλές φορές και φροντιστηριακή προϋπηρεσία, που ξέρετε η φροντιστηριακή προϋπηρεσία κρίνεται καθημερινά και απαιτητικά, και ίσως έρθει και το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των ανθρώπων που μοχθούν στο ελληνικό φροντιστήριο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Σίγουρα έχουμε σπουδαίους δασκάλους στα σχολιά μας και στα λύκειά μας. Συνεπώς, εάν υπάρχει μία συγκατάσταση πάντοτε, γιατί σε αυτή τη χώρα λείπει συχνά η συγκατάσταση να πορευτούμε σε αυτό το μοντέλο, το οποίο δεν είναι ξένο, είναι ευρωπαϊκό, είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πάντες, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να εμπιστευτούμε. Γιατί θυμάμαι μία φράση ενός Υπουργού Παιδείας που έλεγε ότι η χώρα δεν έχει λύκειο και ότι το λύκειο έχει μετατραπεί σε μία ελεύθερη διέλευση στον δρόμο προς το πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και υπάρχουν οι δυνάμεις υγιής της εκπαίδευσης που μπορούν να το ανατάξουν. Κύριε Χατζητέγα, εγώ μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Κράτησα μία λέξη κλειδί που πρέπει να την είπατε 2-3 φορές, δεξιότητες. Και να δούμε τις δεξιότητες και μήπως πρέπει να τις ξαναδούμε και ίσως υπό νέο πρίσμα, διότι και αυτά που εμείς θεωρούμε ως κλασικές δεξιότητες που δίνει η εκπαίδευση, το λύκειο, ίσως έχουν ακυρωθεί και στην πράξη για τα παιδιά, για τους μαθητές και από τη σύγχρονη πια τεχνολογία, έτσι, κύριε Χατζητέγα. Και επίσης τώρα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Είπατε κάτι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα παιδιά μας πια, ακόμα και στις λυκειακές τάξεις, όταν λύνουν ένα πρόβλημα φυσικής, χημίας, μαθηματικών και φτάνουν στην πράξη της διαίρεσης, θα καταφύγουν στην αριθμομηχανή. Ναι. Δηλαδή σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται. Υπ' αυτή την έννοια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ένας επανασχεδιασμός ο οποίος να είναι λειτουργικός. Γιατί πραγματικά με καινούριο πρίσμα θα πρέπει να το δούμε. Και άλλωστε είμαστε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας καταφεύγοντας και σε αυτές τις εφαρμογές. Σωστά. Βέβαια, δεν ξέρω, κύριε Χατζητέγα, κατά πόσο θα ένα σύστημα το οποίο θα μας βάλει στο κυνήγι του καλού βαθμού για το εθνικό απολυτήριο θα μας επιτρέψει να
να δώσουμε έμφαση και στις δεξιότητες που έχουμε εμείς και στις κλίσεις και στα ενδιαφέροντα και σε άλλα θέματα πέραν από τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία και όλα αυτά που θα είναι στις εξετάσεις. Η πεποίθηση πάντως των περισσότερων είναι ότι και εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική, ότι αυτό θα αποφορτήσει τα πράγματα και θα πέσουν τα φώτα από αυτές τις πανελλαδικές των 12 ωρών που καθορίζουν σε 4 μαθήματα την επαγγελματική προοπτική και τις σπουδές των νέων ανθρώπων. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα ηπιότερο σύστημα και ένα σχολείο περισσότερο καθημερινό και οφείλουμε να το διασφαλίσουμε στις αμέσως επόμενες γενιές. Άλιστα. Κύριε Χατζηστέγα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σφαιρική συζήτηση, απολαυστική σφαιρική συζήτηση που κάναμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.